Όταν πηγαίνω, μακάρι να έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό και να μπορεί να γίνει, γιατί έχουμε και αυτό το ζήτημα και αυτή την αγωνία πάντα. Οι μη κατεπάγγελμα αγρότες έχουν εισόδημα και από άλλες πλευρές. Επομένως, η πίεση που έχουν δεχθεί από τη μείωση του αγροτικού του εισόδηματος προφανώς υπάρχει, αλλά είναι πολύ μικρότερη από την πίεση που έχουν δεχθεί αυτοί που έχουν μόνο τους εισόδημα το αγροτικό. Η επιλογή μας λοιπόν ήταν να στηρίξουμε τους κατεπάγγελμα αγρότες και νομίζω ότι είναι με δεδομένη την δυναμική του μέτρου, με δεδομένο το μέγεθος, ας το πω, του μέτρου, το αριθμητικό, νομίζω ότι είναι η σωστή επιλογή. Από πάνω το κτίριο είναι όλο φωτοβολταϊκά, είμαστε σχεδόν αυτάρκης ενεργειακά. Μπαίνουν εδώ, παίρνουν παραστατικό. Ένα λεπτάκι να πάρουμε θέση, βγάλω, γιατί... Να, δεν φαίνεται η φίρμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Πάντως, κύριε Υπουργέ, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εμείς είμαστε από όλοι ασφαλές να το κάνουμε αυτό το δρόμο. Ναι, είναι... Κατευθείαν. Είναι τόσο... Είναι πιστοποιημένα, τόσο πιστοποιημένα και καθαρά που τα τρώτε πλέον έτσι όπως είναι. Βάζω να σου πω. Που τα τρώσε κατευθείαν. Εξαιρετική γεύση. Εδώ. Άλλο ένα, το χάσαμε, το κατάπιασε την γρήγορα. Αυτό μου το λέει και η γυναίκα. Παλιά που δεν είχαμε δει. Γιατί ήθελα να δω τη μηχανή. Η μηχανή είναι μία. Αυτές είναι δύο. Η μία αφορά τις ντομάτες, τις οποίες τη βγάζουμε και τη χρησιμοποιούμε και πέφτει να αφορά μικροσυσκευαστής. Σε κάνω, κύριε Πέτρομα. Ιεράπετρας. Υπογραφείο μου συζητήσαμε περισσότερο. Κύριε Πελιωτάκη, συμβολική βαθούλα. Το σύνολο των ποσών αυτών είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Τα περισσότερα φυσικά εξ αυτών πηγαίνουν στην ντομάτα, ένα ύψος περίπου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ ενίσχυση, άλλο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πηγαίνει στο αγκούρι και μισό εκατομμύριο πηγαίνει στην μελιτζάνα. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ποσά με τα οποία ενισχύονται. Αυτά τα ποσά αφορούν τη διαταραχή η οποία έγινε κατά την περίοδο, κυρίως κατά την περίοδο του lockdown. Τώρα αν υπάρξει, διαπιστώσουμε πρόσθετη διαταραχή, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσουμε στο μέλλον για να δούμε αν χρειάζεται πρόσθετη ενίσχυση εξαιτίας παραδείγματος χάρη επιπτώσεων που υπήρξαν στον τουρισμό, αλλά θα δούμε λίγο και την εξέλιξη και την πορεία των εξαγωγών και θα κοιτάξουμε τα μεγέθη συνολικά.